Να σταματήσουν οι παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας από τον Νικολά Ντιμητρόφ σε συνάντηση μισής ώρας που είχαν σήμερα στη Γενέβη. Η κυβέρνηση ΖΑΕΦ ζητά στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της γειτονικής χώρας για να μην κερδίσουν έδαφος οι εθνικιστές. Αναλύει ο Πέτρος Μποτσαράκος. Οι εθνικιστές βγήκαν πάλι από το καβούκι του στα Σκόπια. Ζητάνε η χώρα τους να λέγεται σκέτο Μακεδονία και ονειρεύονται δίθεν χαμένες πατρίδες. Με το βέτο στις Βρυξέλλες και τις πρόορες εκλογές βρήκαν πάλι ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια. Μεταξύ τους όλοι μέσα στα Σκόπια αποκαλούν τη χώρα τους και το Μακεδονία. Το οικονομικό επιμελητήριο που προωθεί τα δίθεν μακεδονικά προϊόντα λέγεται της Μακεδονίας. Μέχρι και στα ρεπορτάζ της τηλεόρασης ακούς μόνο Μακεδονία, ναι το σκέτο. От 50% от вкупниот извоз на Македонија. Ακόμη και στα σποτ για τη ρήπανση που είναι η υψηλότερη στον κόσμο. Γράφουν για μακεδονική αυτοκτονία. Ова беше најубаво место во Македонија. Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Νικολά Δημητρόφ και του είπε ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σας, αλλά το ζητούμενο είναι η ορθή εφαρμογή της συμφωνίας στο σύνολό της. Για να απαντήσει ο Δημητρόφ ότι εργαζόμαστε για την ορθή εφαρμογή όλων των παραμέτρων της συμφωνίας. Δηλαδή να αλλάξουν επιτέλους τα σχολικά βιβλία, να αποκατασταθούν οι επιγραφές στα μακεδονικά αγάλματα και οι πινακίδες με το όνομα Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα και τους οδικούς άξονες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, καμία, μα καμία, να υπάρχει ζήτημα αλλαγής του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας. Ο ΖΑΕΦ δήλωσε ότι οι αλλαγές στα σχολικά βιβλία πρέπει να ολοκληρωθούν γιατί περιέχουν ανακρίβειες που πρέπει να απαλληφθούν. Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ΖΑΕΦ και θα ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από τη συμμόρφωση της γειτονικής χώρας στις υποχρεώσεις της.